χαίρετε. Το υπάρχει ελπίδα, είναι και πάλι κοντά σας και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη αυτή τη φορά, γιατί εδώ στη Vindi Media φιλοξενούμε και έχουμε κοντά μας στην εκπομπή μας τον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών και πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, τον κύριο Δημήτρη Καμπόσο. Κύριε Καμπόσο, Δήμαρχε, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε άμεσα στην πρόσκλησή μας να κάνουμε αυτή την μικρή συνέντευξη. Δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Άλλωστε, η συμπάθειά μου σε όλους εσάς που απαρτίζετε αυτό το μέσο είναι δεδομένη και από χρόνια. Άρα λοιπόν, θεωρήστε ότι είναι δεδομένο και όποτε με χρειάζεται θα είμαι παρόν. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα πριν πάμε στα του Δήμου να αναφερθούμε λίγο και να μας σχολιάσετε την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και τις πολιτικές εξελίξεις. Για να ψηφίσουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, θέλω να μου πείτε τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει. Οι βουλευτές τι στάση πρέπει να κρατήσουν, πρέπει να ψηφίσουν πρόεδρο της Δημοκρατίας, και αν τελικά πάμε σε προσφυγή στις κάλπες, τι συμβουλεύετε τους δημότες, του Δήμαρχου Μυκηνών και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ποια λογική να ψηφίσουν. Είναι ένα συμπυκνωμένο ερώτημα. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θα είμαι επιγραμματικός κατά το δυνατόν. Καταρχάς, έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και χρόνια η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι εγκληματική πράξη να εκβιάζουν κάποιοι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ανατρέψουν εκείνο το οποίο είχε αποφασίσει ο λαός σε πρώτερο χρόνο. Αν λέμε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια, υπάρχουν άλλες μέθοδοι και άλλοι τρόποι για να διαφοροποιείται ο χρόνος τους. Σαφώς και πιστεύω ότι πρέπει να ψηφιστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αυτό θα έκανα αν ήμουν βουλευτής. Πιστεύω λοιπόν ότι και καταρχάς δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε σε προσωπικότητες αμφιβόλου κατάστασης και περιεχομένου. Όσον αφορά την πολιτική τους ταυτότητα. Βεβαίως, και την ταυτότητά τους και την προσωπικότητά τους. Είμαι υπέρ της άποψης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται από το λαό και αυτό πρέπει να έχει γίνει. Κάθε 5 χρόνια να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε την προσωπικότητα εκείνη που θέλουμε να μας εκπροσωπεί και όχι όταν θα βγαίνει μια δεξιά κυβέρνηση να βγάζει έναν αριστερό ή έναν μπασόκο ή όταν θα βγαίνει μια αριστερή κυβέρνηση ή ξέρω εγώ τάχαμο σοσιαλιστική. Συγχωρήστε μου τους τίτλους, αλλά κρίνονται εκ του αποτελέσματος άπαντες. Το ταχύτατο του λόγου είναι για το χρόνο που είναι περιορισμένος. Και όταν βγαίνει λοιπόν μια σοσιαλιστο-αριστερή κυβέρνηση να βάζει ένα κεντροδεξιό πρόεδρο. Αυτά είναι λάθη μεγάλα και νομίζω ότι χωρίς να θέλω να θίξω το πολιτιακό μας σύστημα θα πρέπει να βελτιωθεί. Κρίση μου, άποψή μου, τίποτα παραπάνω. Όσον αφορά τώρα τι πρέπει να γίνει στις εκλογές που μου λέτε. Εγώ πιστεύω ότι όλο το θέμα είναι αυτός ο οποίος εκδίδει μία κυρία και θέλει να συνεχίσει να την εκδίδει για να της παίρνει τα λεφτά. Μπορεί να είναι ακραίο το παράδειγμα, αλλά σε ακραίες καταστάσεις έχουμε φτάσει και εγώ μιλάω έτσι. Πιστεύω ότι οι δανειστές μας δεν χόρτασαν αίμα από αυτόν τον λαό και θέλουν κι άλλο αίμα. Επειδή προφανώς τους κλείσανε τις διόδους η κυβέρνηση σήμερα, η συγκυβέρνηση, γιατί πρόκειται για συγκυβέρνηση, έτσι. Τις έκλεισαν τις διόδους και νομίζω ότι φτάνουν στο τέλος, προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους για να πάρουν περισσότερα. Θέλω να είμαι σαφής. Εκείνοι που δεν έχουν πληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Απέναντι σε ένα έθνος που μεγάλος έχει ωφελήσει στην οικουμένη. Αυτοί που δεν έχουν πληρώσει τις υποχρεώσεις τους, απέναντι σε αυτά που τους έχει δώσει αυτό το έθνος, το ελληνικό έθνος, απέναντι στις τέχνες, στα γράμματα και στις επιστήμες. Αυτοί που προσβάλλουν διαρκώς την πατρίδα μας, αυτοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι ό,τι και αν κάνουν, ό,τι και αν μηχανευτούν, υπάρχουν κι άλλες εφεδρείες πίσω. Και αν σήμερα δώσουν ένα αποτέλεσμα Α και νομίζουν ότι θα ξανατρίψουν τα χέρια τους από ικανοποίηση γιατί θα αρπάξουν λεφτά, υπάρχουν και εμείς από πίσω. Και περιμένουμε. Και μιλάω για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι δήμαρχοι εκλέγονται με ποσοστά πάνω από 50%. Όχι με 25% και 27% και 28%. Γιατί αυτούς μπορούν να τους καταφέρουν. Εμάς δεν μπορούν να μας καταφέρουν και δεν είμαστε εύκολοι αντίπαλοι. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βγούμε οπωσδήποτε από αυτό το αδιέξοδο που περιήλθαμε και θα σας πω εδώ το παράδειγμα της Γερμανίας. Η Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το 1946 και μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης, δεν πήγε να πει ότι αυτά τα κάνει ο Χίτλερ και εμείς δεν αναλαμβάνουμε την υποχρέωση ενός φασίστα, ενός ναζιστή να κάνει αυτά και να εμείς τι θέλουμε τώρα και πληρώνουμε αυτόν τον αλήτη που μας έφερε εδώ. Δούλευαν 2 ώρες την ημέρα και τα χρήματά τους πήγαιναν στη Γερμανία για να ξαναφτιαχτεί το κράτος. Οι Έλληνες λοιπόν πρέπει πρώτα να φτιάξουμε το κράτος μας και μετά να ψάξουμε να αποδώσουμε τις ευθύνες. Προσέξτε, ρωτάτε τον Δημήτρη τον Καμπόσο και σας απαντάει ο Δημήτρης ο Καμπόσος. Τώρα, ό,τι λένε οι άλλοι, καλά κάνουν και τα λένε. Αν έχουν δίπλα τους επαρκή επιχειρήματα για να τα στηρίξουν, καλώς θα κάνουν να τα παραθέτουν και ο κόσμος κρίνει και αντιλαμβάνεται. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να τελειώσει το χρόνο της και να κριθεί στο χρόνο της
και να μας πει τι έκανε. Σε περίπτωση που πάμε σε προσφύγη, το κλείνουμε εδώ το θέμα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, όπως είπατε. Σε περίπτωση που πάμε σε εκλογές, εσείς έχετε στο μυαλό σας, έστω και ως πίσω σκέψη, να θέσετε υποψηφιότητα ως βουλευτής? Όχι, ή είναι κάτι που αποκλείεται κατηγορηματικά? Όχι, το έχω αποκλείσει κατηγορηματικά. Είμαι εδώ με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το λαό μου. Τον ευχαριστώ θερμά και όποτε θα μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνώ, θα τον ευχαριστώ. Είναι ποσοστά τα οποία δίνονται μόνο σε απολυταρχικές κυβερνήσεις, δεν δίνονται σε δημοκρατίες. Αυτό σημαίνει μια μεγάλη εμπιστοσύνη από αυτόν τον κόσμο και εκτός από αυτή την εμπιστοσύνη υπάρχει και η δεύτερη εμπιστοσύνη με υψηλότερο ποσοστό, περίπου στο 65% των δημάρχων της Πελοποννήσου. Οι 26 δήμαρχοι ψήφισαν τον Καμπόσο για πρόεδρό τους. Ο Καμπόσος δεν φυγόμαχη. Είναι στην πρώτη γραμμή, θα δώσω τη μάχη μου και στο Δήμο μου, θα δώσω τη μάχη και στην περιφέρεια. Εκεί όπου με έταξε, αφού του ζήτησα, με έταξε οι συνάδελφοί μου δήμαρχοι, και βεβαίως θα δώσω την ευχή αυτοί οι οποίοι θα ασχοληθούν με τις εκλογές, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούν θα είναι το καλό αυτού του τόπου και όχι το καλό της τσέπης τους. Γιατί σήμερα ο βουλευτής παίρνει 10 χιλιάρικα κοντά, δεν ξέρω πόσο παίρνει, 8, 9, 10 χιλιάρικα. Το δήμαρχο τον έχουν ρίξει σε νηστεία και καλά του κάνουν βέβαια, γιατί δήμαρχος δεν βγαίνει για να οικονομήσεις. Οι βουλευτές πιθανόν επειδή ψηφίζουν στη Βουλή να έχουν και αυτή τη σκέψη. Ο δήμαρχος παίρνει 1,5 χιλιάρικο για να πηγαίνει τα Σάββατα και τις Κυριακές σε γάμους και σε βαφτίσια και να τα πηγαίνει δώρα. Έτσι. Από εκεί και πέρα δεν κατηγορώ. Απλά αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα πρέπει να σηκώσουν μανίκια. Και αν φτάσαμε εδώ σήμερα, και επιτρέψτε μου αυτό να το πω για να το καταλάβει ο κόσμος, καλά-καλά να το καταλάβει, το 99% του χρέους της πατρίδας μας το έχουν παράξει οι βουλευτάδες και οι υπουργάρες. Το 1% προέρχεται από τους Δήμους. Αυτό λοιπόν το πράγμα θα έπρεπε σήμερα να έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Ήρθε η περικοπή 91% στους Δήμους και τα υπόλοιπα από την κεντρική πολιτική σκηνή δεν έχουν γίνει αντίστοιχες περικοπές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο δεικτικός λόγος μου είναι μόνο γιατί έχουν φτάσει σε σημείο απαξίας στους Δήμους. Και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το παραμύθι και η καραμέλα να τελειώσει. Λοιπόν, πάμε λίγο στον άνθρωπο Δημήτρη Καμπόσο. Είστε ένας πολύ άσχολος άνθρωπος, όλη τη μέρα δουλεύει, τρέχει κατά του Δήμου, την περιφέρεια κλπ. Έχετε δύο γιους που, αν δεν κάνω λάθος, είναι φοιτητές στην ηλικία αυτή και έχετε και μία κόρη, τι ηλικία είναι? Στην πρώτη του δημοτικού. Στην πρώτη του δημοτικού. Οικογένεια. Βρίσκεται ο χρόνος για την οικογένεια? Σε αυτές τις περιπτώσεις και στις περιπτώσεις πολέμου, όπως λέω πολλές φορές, αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή και πολεμάνε, όταν το μυαλό τους πηγαίνει στην οικογένεια, αρχίζει να κυριαρχεί το συναίσθημα και όταν κυριαρχεί το συναίσθημα χάνουν την εστίαση του στόχου που είναι ο πόλεμος και η μάχη συγκεκριμένη. Βεβαίως στο πίσω μέρος του μυαλού μου είναι η οικογένειά μου, την οποία λατρεύω και υπεραγαπώ. Δεν μπορώ όμως να πω ότι είμαι ο καλύτερος πατέρας και δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ο καλύτερος σύζυγος. Ο χρόνος τον οποίο εσείς βρίσκετε να είστε μαζί με τον σύντροφό σας, σε μένα δεν υπάρχει. Ο χρόνος τον οποίο αναλώνετε εσείς και αυτοί που μας ακούνε με τα παιδιά τους, βέβαια αυτό βέβαια διείστανται οι απόψεις, γιατί δουλεύουν και 2 και 3 δουλειές για να τα φέρουν πέρα, έτσι σε μένα πάλι δεν υπάρχει. Έχω κάνει μια επιλογή όμως. Εγώ απέναντί μου έχω βάλει την ιστορία. Όσο και αν φαίνεται μεγάλο, όσο και αν φαίνεται περίεργο, όσο και αν δεν ακούγεται όπως πολλοί έχουν συνηθίσει στην καθημερινότητα, την πεζή καθημερινότητά μας, έχω βάλει την ιστορία. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται φιλοδοξία. Πιστεύω πως έτσι λέγεται. Είμαι φιλόδοξος. Θέλω να κάνω τον τόπο μου όμορφο. Θέλω να πετύχω όσο μπορώ περισσότερα. Και θα ήθελα στο τέλος, όταν θα φύγουμε, γιατί όλοι θα φύγουμε από εδώ, να με θυμούνται. Ξέρετε, μπορεί να μην δίνω μεγάλο χρόνο στα παιδιά μου. Αλλά θα τους δώσω ένα όνομα όμως, το οποίο θα είναι διαβατήριο στη ζωή τους για την παραπέρα πορεία τους. Εγώ ξεκίνησα από χαμηλά. Πήρα τα σκαλιά ένα-ένα από την αρχή. Από μια οικογένεια που δεν είχε δώσει δικαιώματα στην κοινωνία, τα έβγαζε πέρα, αλλά ήταν οριακά. Πιστεύω ότι εκείνο το οποίο μου έδωσε ο πατέρας μου ήταν ένα καθαρό όνομα. Εγώ θέλω να δώσω ένα μεγαλύτερο όνομα στα παιδιά μου. Και όταν μιλάω μαζί τους, τους λέω και εκείνοι να κάνουν το ίδιο για τα δικά τους παιδιά. Και αν προσπαθήσουμε όλοι μας, νομίζω ότι η κοινωνία μας θα γίνει ωραιότερη και ομορφότερη.
Η κοινωνία δεν είναι μόνο το Facebook και το tablet και το ίντερνετ. Η κοινωνία μας είναι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η κοινωνία μας είναι τι έργα μπορούμε να αφήσουμε. Και θα σας πω και κάτι που λέω πολλές φορές. Ο χρυσός αιώνας του Περικλή, ο χρυσός αιώνας του Περικλή δεν ήταν χρυσός αιώνας γιατί έκανε Βεγγέρες με την Ασπασία. Ήταν ο χρυσός αιώνας γιατί έφτιαξε τον Παρθενώνα, γιατί άφησε κτίρια. Προσπαθώ λοιπόν με τα σχολεία που φτιάχνω, με την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, με το πνευματικό κέντρο, με όλα αυτά τα κτίρια που φτιάχνω στον τόπο μου, να γράψω την ιστορία που πρέπει. Ξέρετε, με τίμησαν υπερβολικά οι άνθρωποι και θέλω να τους τιμήσω κι εγώ και να τους απαντήσω ότι εκείνες οι δημοτικές αρχές που κατανάλωναν εκατομμύρια ευρώ χωρίς να παράξουν ουσιαστικό έργο, πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Αυτό το οποίο έρχεται είναι μέσα από τα κουρέλια να φτιάχνουμε πολυτελείας ενδύματα. Έτσι λέω πάντα, με τα λιγοστά χρήματα. Και εδώ θα σας υπενθυμίσω και θα μου επιτρέψετε δευτερόλεπτα για να κλείσω αυτό τον όμορφο κύκλο που οπωσδήποτε έχει μεγαλύτερη αξία ως συνέστημα, να σας πω ότι το 2009 το τεχνικό πρόγραμμα που τότε είχαν φτιάξει όλοι οι Δήμοι, οι 6 Δήμοι και οι 2 κοινότητες που απαρτίζουν σήμερα το μεγάλο δικό μας καλλικρατικό Δήμο, ήταν 8 εκατομμύρια. Με 91% λιγότερα σήμερα, 746.000, θα αρμενήσουμε σε αυτή τη θάλασσα που ξεκινάει σε λίγες μέρες η αρχή του έτους. Εσείς λοιπόν, πώς θα υλοποιήσετε τα έργα για τα οποία έχετε δεσμευτεί ή θα τα ολοκληρώσετε? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Κοιτάξτε. Και θα ήθελα λίγο να μείνουμε και στο έργο της ανάπλασης, που τόσος λόγος και θόρυβος έχει γίνει και ακόμα δεν έχουμε δει να έχει ξεκινήσει η εκτέλεση των εργασιών. Ακούστε με λίγο προσεκτικά. Θέλω να μ' ακούσει ο κόσμος. Το έργο της ανάπλασης θα γίνει είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Τα χρήματα είναι δεσμευμένα, είναι εκεί, είναι έργο ΕΣΠΑ. Με ρωτήσατε πού θα βρω τα χρήματα για να κάνω τα έργα που λέω. Τα δύο σχολεία που χτίζονται αυτή τη στιγμή είναι έργα ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου είναι έργο ΕΣΠΑ. Μόνο το κτίριο της Αγίου Κωνσταντίνου, το πνευματικό κέντρο το καινούριο, είναι με χρήματα αυτοχρηματοδοτούμενα. Και όλα τα άλλα τα έργα που γίνονται είναι χρήματα τα οποία είναι ΕΣΠΑ και αυτοχρηματοδοτήσεις. Περισσότερα χρήματα ΕΣΠΑ, λιγότερα χρήματα αυτοχρηματοδοτήσεις. Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Γιατί δεν έρχονται χρήματα. Γιατί έχουμε 91% περικοπές. Τώρα, το έργο της ανάπλασης είναι ένα μεγάλο έργο. Θα αλλάξει την ιστορία του τόπου μου. Το παλεύουμε από όλες τις μεριές. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι οι νόμοι και οι καταστάσεις και όλες τα τερτύπια είναι δύσκολα. Αρχίζουν οι ενστάσεις, η μία ένσταση μετά την άλλη και γίνεται κομφούζιο. Σε τι φάση βρισκόμαστε και αν γνωρίσουμε το χρονοδιάγραμμα, πώς θα ξεκινήσουμε? Σε λίγες μέρες, πιστεύω, στα μέσα του Γενάρη θα έχουμε ξεκινήσει το έργο. Το έργο έχει έναν ορίζοντα 8 μηνών. Εγώ δεν λέω ότι θα τελειώσει τον Αύγουστο. Εγώ λέω να πάρει παράταση και ένα μήνα, να πάει το Σεπτέμβριο, να πάει τον Οκτώβριο. Αλλά μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, γιατί πρέπει να εκταμιευθούν τα χρήματα και να πληρωθούν οι άνθρωποι μέχρι το τέλος του 2015. Αυτή είναι η πορεία. Αυτό το φιλμάκι το μικρό που το έχετε δείξει κι εσείς, που το έχει δει όλος ο κόσμος, αυτό το φιλμάκι είναι η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Άργους. Το οποίο το περιμένουμε για να αλλάξουμε και την ιστορία του τόπου μας. Τι θα κάνετε για να αυξήσετε τα έσοδα του Δήμου? Κοιτάξτε. Και αν τελικά θα πληγούν οικονομικά οι δημότες του Δήμου Άργους Μυκηνών? Έχει γίνει αύξηση τελών? Έχει γίνει αύξηση τελών. Έχει γίνει εναρμονισμός των τελών και δεν έχει γίνει αύξηση. Και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει. Σου λέει πόσα χρήματα καταναλώνεις για το ηλεκτρικό ρεύμα που πληρώνεις και για τα απορρίμματα που πηγαίνεις και διεκπεραιώνεις, φορτηγά, πετρέλαια, οδηγούς, όλα αυτά, πόσα είναι. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που πληρώνεις για αυτές τις δουλειές πρέπει τα ίδια χρήματα να εισπράττεις από τον κόσμο. Αν αυτά είναι 10, θα πρέπει να εισπράττεις 10. Αν αυτά είναι 8, θα πρέπει να εισπράττεις 8. Εάν είναι 12, θα πρέπει να εισπράττεις 12. Άρα λοιπόν έρχεται η οικονομική μου υπηρεσία και μου εναρμονίζει και μου λέει: την προηγούμενη χρονιά είχαμε τόσο, τώρα πρέπει να πάμε τόσο. Γιατί τόσα είναι τα έξοδά μας. Όταν η ΔΕΗ έχει αυξήσει 111% το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο παρεπιπτόντως αυτό που είναι στην πόλη έξω και το βράδυ παίρνει κάποιος τηλέφωνο και λέει: μια λάμπα δεν καίει στη γειτονιά μου και δεν αισθάνομαι ασφαλής, και είναι υποχρέωση του Δήμου να πάει να το κάνει. Αυτό το ρεύμα το κοστολογεί η ΔΕΗ όσο κοστίζει και το δικό σας το ρεύμα στο σπίτι. Δυστυχώς το Δήμο τον χρεώνει με το ίδιο τιμολόγιο. Αυτά τα λεφτά λοιπόν που εισπράττουμε από τους δημότες μας και αυτή η μικρή αύξηση 2 ευρώ το δίμηνο, 1 ευρώ το μήνα
είναι η αύξηση στο τιμολόγιο της ΔΕΗ στο κάθε σπίτι μεσοσταθμικά με ένα σπίτι 100 τετραγωνικά. Αυτό το σπίτι λοιπόν έχει 1 ευρώ το μήνα αύξηση, διμήνα πληρώνουμε στη ΔΕΗ, άρα 2 ευρώ το δίμηνο. Αυτή ήταν η αύξηση την οποία μου την έφερε η υπηρεσία. Και αν δεν γινόταν αυτή η αύξηση, θα ήμασταν υπόλογοι απέναντι στο κράτος, γιατί δεν μπορείς να ξοδεύεις από αλλού και να τα βάζεις αλλού. Και ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί δεν έχουν να σου στείλουν λεφτά. Οπότε σε αναγκάζουν να τα πάρεις από τους δημότες. Είναι αυτό που φωνάζω εγώ. Αυτοί που ψηφίζουν στη Βουλή, και με συγχωρείτε, αλλά αυτοί που ψηφίζουν δεν έχουν επαφή με την κοινωνία. Και δεν θέλω να τους κατονομάσω, μάλλον να τους χαρακτηρίσω, γιατί τους χαρακτηρίζει ο κόσμος. Είναι αγνώμονες απέναντι στο λαό. Ψηφιζόμαστε από τον ίδιο λαό. Εμάς μας βάζουν λοιπόν να πάμε τα χρέη του λαού στην τράπεζα να τα δεσμεύσουμε τα χρήματά του, να τον παραπέμψουμε στην εφορία για να έρθει να πληρώσει τους λογαριασμούς. Βέβαια, αυτό που θέλω να πω είναι για κάτι άλλο. Σε ένα ευνομούμενο κράτος δεν νοείται ο δημότης να μην πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Λένε ότι έχουμε τον πιο καθαρό Δήμο. Είμαστε ο πιο καθαρός Δήμος. Ναι, είμαστε ο πιο καθαρός Δήμος. Τα συνεργεία μας βγαίνουν 2 φορές τη μέρα στο κέντρο και μαζεύουν τα απορρίμματα και σκουπίζουν τους δρόμους. Αυτό το βλέπουν όλοι άπαντες. Και γι' αυτό κριθήκαμε πριν από 4 μήνες στις εκλογές με αυτή την επιτυχία που είχαμε. 5 μήνες. Έχει αναλάβει αυτή η αρχή 3 μήνες τώρα. Γι' αυτό όμως είμαστε πάντα στην γωνία και περιμένουμε, πάντα περιμένουμε, πώς μπορούμε να επιτεθούμε στα προβλήματα. Και τα προβλήματα δυστυχώς που μας δημιουργούν είναι τεράστια. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας, μας έχει μείνει λιγότερο από ένα λεπτό. Εορταστικό κλίμα, μπαίνουμε στις γιορτές, περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Ποιο είναι το κλίμα που θέλετε να δώσετε στην πόλη και τι εύχεστε στους τηλεθεατές μας? Εγώ δεν θέλω να ευχηθώ μόνο στους τηλεθεατές μας και ούτε με τους ανθρώπους στους οποίους έρχεστε εσείς σε επαφή εδώ στον τόπο μόνο του Δήμου του Άργους, αλλά θέλω σε όλη την Ελλάδα να πω ότι ας είναι αυτά τα Χριστούγεννα της ελπίδας, της χαράς και της προσδοκίας, ας είναι τα Χριστούγεννα εκείνα που θα μας φέρουν τις ελπίδες μας να γίνουν πράξη. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, εμείς κάναμε μια υπερπροσπάθεια αυτά τα Χριστούγεννα, στολίσαμε νωρίς το Δήμο μας, βάλαμε χιλιάδες λαμπιόνια, γιατί ξέρετε, εκεί που υπάρχει πολύ φως υπάρχει λιγότερη κατάθλιψη. Θυμάμαι πέρσι με ένα μικρό δρόμο, 100 μέτρα είχαμε κάνει με λαμπιόνια και έρχονταν από όλο το Δήμο και από όλα τα μέρη του νομού για να θαυμάσουν αυτό το δρόμο. Αν μπείτε λίγο στο ίντερνετ, και νομίζω ότι το κάνετε εσείς, αλλά προτρέπω και τον κόσμο μας, να χτυπήσει στολισμός Παρισίων ή Παρισιού, στολισμός Μιλάνου, στολισμός Ρώμης, θα δει κάτι αντίστοιχο βέβαια σε πολύ μεγαλύτερη έκταση εκεί, γιατί υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα κονδύλια. Εμείς με αυτά τα λίγα λεφτά που είχαμε, κάναμε αυτό το στολισμό και κατά γενική ομολογία έχει πάει καλά. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια με τη σειρά μου όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται. 3 ηλεκτρολόγοι είναι στο Δήμο και αυτό το θαύμα το έχουν κάνει 3 άνθρωποι. Να πάνε παντού να βάλουν στολίδια, αλλά το κέντρο όμως του Δήμου, η πρωτεύουσα του Μεγάλου Δήμου Άργους Μυκηνών, να έχει πραγματικά το εορταστικό της χρώμα. Εύχομαι σε όλους, εύχομαι και σε εσάς, εύχομαι στο μέσο που μας πηγαίνει τη φωνή μας μακριά, στους ιδιοκτήτες, σε όλο τον κόσμο, να είναι γεροί, να είναι δυνατοί. Και να τους πω και κάτι άλλο. Ο Ανίβας έλεγε, και να το λέτε κι εσείς, ότι εκεί που δεν υπάρχει δρόμος, τον δημιουργούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θέλω να δεσμευτείτε ότι μετά με τον νέο χρόνο θα κάνουμε άλλη μια συνέντευξη, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Ωραία. Κυρία Ψυχογιού, ξέρετε πολύ καλά ότι όποτε μου έχετε ζητήσει, εγώ είμαι ακριβώς εκεί που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές, υγεία, ευτυχία, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, το Υπάρχει Ελπίδα ολοκληρώθηκε ακόμα μια φορά. Πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά. Να είστε όλοι καλά.